Το χθεσινό βράδυ ο Ουκρανικός στρατός και συγκεκριμένα η υπηρεσία στρατολόγησης πραγματοποίησε μαζικές εφόδους κατά μήκο ολόκληρης της χώρας. Όπως δείχνουν και βίντεο από τις εν λόγω επιχειρήσεις αξιωματικοί της υπηρεσίας στρατολόγησης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, πολλές φορές με την βοήθεια της Ουκρανικής αστυνομίας ή χωροφυλακής έπιασαν άντρε νεαρής ηλικία σε διάφορες πόλεις του κράτους. Κάποιες από τις πόλεις που καταγράφηκαν τέτοια συμβάντα είναι το Κίεβο, η δυτική πόλη Λβίβ, το Χάρκοβο και η πόλη Ντνίπρο. Οι Ουκρανοί αξιωματικοί είτε έπιαναν άντρε που περπατούσαν στον δρόμο κατά τη διάρκεια του βραδιού, είτε μπούκαραν σε νυχτερίνα μαγαζιά και κέντρα και έλεγχαν όσους πληρούσαν τις προδιαγραφές επιστράτευσης. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιοι χρήστες υποστήριξαν πως οι Ουκρανικές ομάδες στρατολόγησης έστεισαν παγίδες σε Ουκρανούς, περιμένοντάς τους έξω από κλαμπ και μπαρ λίγο πριν ξεκινήσει η νυχτερινή διασκέδαση σε αυτά τα μαγαζιά. Σε ένα βίντεο φαίνονται πολλαπλές συλλήψεις μέσα και έξω από ένα νυχτερινό κέντρο. Οι νέε προσπάθειε τη Ουκρανική Υπηρεσία Στρατολόγηση πραγματοποιούνται έπειτα από διαταγή τη κυβέρνηση του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η οποία επιθυμεί να επιστρατεύσει ακόμη 200.000 Ουκρανού μέχρι το τέλο του 2024. Ο Ζελένσκι και οι Ουκρανοί στρατηγοί πιστεύουν πω μόνο με 200.000 ακόμη στρατιώτε θα αναπληρώσουν τι απώλειε στο στράτευμα. Παράλληλα, viral έγινε μια φωτογραφία ενός Αμερικανικού θωρακισμένου τροχοφόρου HUMV των Ουκρανικών Ενοπλών Δυνάμεων, το οποίο υπέστη τρομερή ζημιά μετά από ρωσικό πλήγμα στο πεδίο της μάχης. Το όχημα, το οποίο όπω είναι γνωστό χρησιμοποιείται μαζικά και από τον ίδιο τον Αμερικανικό στρατό, φαίνεται λιωμένο μετά την ρωσική επίθεση. Συγκεκριμένα λέγεται πω έλειωσαν τα εξαρτήματά του που ήταν κατασκευασμένα από αλουμίνιο, πράγμα που σημαίνει ότι ο ρωσικό στρατό έπληξε το όχημα με ένα τρομερά καταστροφικό πυρομαχικό. Το επίπεδο της ζημιάς που υπέστη το Χιουμβί ήταν τόσο μεγάλο που το θαρακισμένο ήταν σχεδόν αγνώριστο μετά την έκρηξη του εχθρικού πυρομαχικού. Μόνο με τη βοήθεια ειδικών διαπιστώθηκε πως το κατεστραμμένο τροχοφόρο ήταν τύπου Χιουμβί του Ουκρανικού πεζικού. Φυσικά να τονίσουμε πως για την πλήρη καταστροφή του οχήματος δεν ευθύνεται μόνο το ρωσικό πυρομαχικό που το έπληξε, αλλά και η ανατείναξη του ντεπόζι του καυσίμου του ίδιου του Χιουμβί, όπως και η πυροδότηση των πυρομαχικών που έφερε. Η είδηση έγινε πρωτοσέλιδο στον Ουκρανικό τύπο. Ο Ουκρανός βουλευτής Αρτέμ Δμήτρουκ το έσκασε από τη χώρα του και κατέφυγε στην Ιταλία, διαφωνώντας με την πολιτική του Προέδρου Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές Αρχές, ο 31χρονος βουλευτής κατέφυγε από την Οδυσσό αρχικά στη γειτονική Μολδαβία και στη συνέχεια πέταξε από την πρωτεύουσα Κισινάου στη Ρώμη. Η Γενική Εισαγγελία απήγγειλε μάλιστα κατηγορίες σε βάρος του βουλευτή για τραυματισμό αστυνομικού στην Οδυσσό, καθώς προσπάθησε να κλέψει το υπηρεσιακό του όπλο, όπως αναφέρει η ναυτεμπορική.gr. Η διαφυγή του βουλευτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου, που ζήτησε να εφαρμοστεί μέσα σε δύο εβδομάδες ένα αυστηρό σχέδιο αποτροπής της παράνομης διέλευσης των συνόρων. Το σχέδιο αυτό έχει άλλωστε στόχο να αποτρέψει φυγή στο εξωτερικό όσων δεν μπορούν να πολεμήσουν, που δεν είναι λίγοι. Σχεδόν 2,5 χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, η Ουκρανία προσπαθεί απεγνωσμένα να ενισχύσει τις εξαντλημένες δυνάμεις της στο πεδίο της μάχης ενάντια σε ένα μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο αντίπαλο. Πολλοί Ουκρανοί όμως για να αποφύγουν τη στράτευση τρέπονται σε φυγή. Όπως αναφέρει ο Guardian, έχουν εμφανιστεί πολλά κανάλια στο Telegram, στα οποία παρέχονται πληροφορίες για το πώς κάποιο θα το σκάσει από τη χώρα με ασφάλεια, αποφεύγοντας τις φρουρές στα σύνορα. Χρησιμοποιείται μάλιστα μία μυστική γλώσσα στο Telegram, δανεισμένη από τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Οι αξιωματούχοι στα σύνορα έχουν το παρατσούκλι, σύννεφα ή βροχή. Σε μια τυπική ανταλλαγή μηνυμάτων διατυπώνεται το ερώτημα αν έχουν παρατηρηθεί σύννεφα σε ένα συγκεκριμένο σημείο της πόλης και αν τα σύννεφα έχουν καλύψει κάποια περιοχή. Για να αντισταθμιστεί αυτό το έλλειμμα, το κύβο έθεσε σε ισχύ νέο νόμο για την επιστράτευση που μειώνει το όριο της υποχρεωτικής στράτευσης από τα 27 στα 25 έτη. Ωστόσο στοχεύει επίσης τους Ουκρανούς άνδρες ηλικίας 18 έως 60 ετών που έχουν καταφύγει στο εξωτερικό. Ο Ζελένσκι κάλεσε μάλιστα τις ευρωπαϊκές χώρες όπου έχουν καταφύγει Ουκρανοί πρόσφυγες στρατεύσιμης ηλικίας να τους εντοπίσουν και να τους στείλουν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν. Πολλοί Ουκρανοί λένε μάλιστα ότι τους έστειλαν στο μέτωπο χωρίς επαρκή εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Jack Whitelink, στο Royal United Services Institute η εκπαίδευση που παρέχεται στους νεοσύλλεκτους Ουκρανούς είναι μόλις πέντε εβδομάδες, πολύ λιγότερο από τις 22 που είχαν οι Βρετανοί στρατιώτες που πολεμούσαν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όσο οι μάχες στην Βορειοανατολική και Νότια Ουκρανία μένονται και ο ρωσικός κλειός αρχίζει και σφίγγει απλητικά στο ουκρανικό το Ρέτσκ του Χαρκόβου, σύνοριοφύλακες της χώρας αντίκρισαν κάτι τρομερό σε ένα χωράφι με σιτάρι, στο δυτικό άκρο της Ουκρανίας. Μέλη της Ουκρανικής Συνοριοφυλακής λοιπόν, εν ώρα περιπολίας, εντόπισαν 10 Ουκρανούς άντρες στη μέση ενός χωραφιού με σιτάρι. Από ό,τι φαίνεται οι 10 άντρες προσπαθούσαν να διαφύγουν από το κράτος, έτσι ώστε να μην συμμετάσχουν στον πόλεμο. Το χωράφι βρίσκονταν στην Ουκρανική περιφέρεια της Υπερκαρπαθίας, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του κράτους που συνορεύει με την Ουγγαρία. Πολλοί Ουκρανοί άντρες επιλέγουν αυτή τη διαδρομή για να αποδράσουν από τη χώρα τους επειδή δεν θέλουν να συμμετάσχουν στις εχθροπραξίες. Το ενδιαφέρον του νέου περιστατικού είναι το γεγονός ότι οι Ουκρανοί συνοριοφύλακες έπιασαν 10 Ουκρανούς να προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα ταυτόχρονα. Αυτό δεν έχει ξανααναφερθεί πόσο μάλλον να καταγραφεί σε βίντεο. Το υλικό συγκέντρωσε περισσότερες από 250.000 προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Ο λογαριασμός που δημοσίευσε το σοκαριστικό βίντεο στο διαδίκτυο αναφέρει πως Ουκρανοί άντρες πληρώνουν 7 με 10.000 δολάρια σε άτομα της συνοριοφυλακής για να κάνουν τα στραβά μάτια και να τους επιτρέψουν να φύγουν από τη χώρα. Παράλληλα, τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να σημειώνουν τακτικέ επιτυχίε στην κατεύθυνση του Τόρετσκ στο Χάρκοβο, όπου πραγματοποιούν επιθετικέ επιχειρήσει με σκοπό να προελάψουν βαθύτερα εντό τη Ουκρανία. Βίντεο επιβεβαιώνουν ότι μόνο κατά τη διάρκεια τη 3η Ιουλίου οι ρωσικέ ένοπλε δυνάμει προέλαυσαν περισσότερο από ένα χιλιόμετρο στην κατεύθυνση των ανατολικών περιχώρων του χωριού Ντρούσμπι. Ο ελλογοοοικισμό βρίσκεται ανατολικά του Τόρετσκ. Όπω σα είχαμε ενημερώσει πριν λίγε ημέρε, οι Ρώσοι κατέλαβαν το χωριό Νέα Υόρκη στο Χάρκοβο. Τώρα λέγεται πω ο στρατό τη Μόσχα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάληψη για να δημιουργήσει μια μεγάλη τρύπα στις Ουκρανικές άμυνε. Ρώσοι στρατιώτε με εφαλτήριο τη Νέα Υόρκη προελάβουν χωρίς σταματημό βαθύτερα έντος τη Ουκρανία. Ήδη λέγεται πω κατέλαβαν το χωριό Γιουρίευκα, το οποίο βρίσκεται νότια του Τόρετσκ. Δεδομένων των παραπάνω, αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι πλησιάζουν την πόλη του Ρέτσκ από τρει διαφορετικέ κατευθύνσει. Από την κατεύθυνση του χωριού Πιβνίτσνογε, από την κατεύθυνση του χωριού Ντρούσμπι και από την κατεύθυνση του χωριού Νέα Υόρκη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.